σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Κορυφώνεται η αγωνία για την 37χρονη Ντέση που εξαφανίστηκε αρχές Μαΐου από το Ρέθυμνο. Η μητέρα της αγνοούμενης σπάει τη σιωπή της και συγκλονίζει με τα λόγια της αφού πιστεύει ότι η κόρη της είναι ζωντανή. Την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται και για την 38χρονη Αντωνίνα. Μία χρυσή ευκαιρία για να εκμεταλλευτεί την τεχνογνωσία του CERN για τη δημιουργία μονάδας ακτινοβολίας καρκινικών όγκων έχασε σύμφωνα με πολλούς η Ελλάδα. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε προταθεί για το κέντρο και η Κρήτη. Γιατί δεν προχώρησε το κέντρο θεραπείας στο νησί? Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στο neakrite.gr. Ένα καλό αντιλιακό είναι απαραίτητο το καλοκαίρι για την αποφυγή ηλιακού εγκάβματος και καρκίνου του δέρματος. Πώς μπορείτε όμως να κάνετε την καλύτερη επιλογή για εσάς και την οικογένειά σας? Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.